σχετικά με το Joking Hazard. Όπως βλέπετε, το παιχνίδι έχει λόγο παίχνιο στον τίτλο. Το αντίστοιχο είναι το κλασικό Joking Hazard. Είναι ότι μπορεί κάποιος να πνιγεί αν καταπιεί στραβά ή κάτι τέτοιο. Και το έχουν κυρίως συσκευασίες στο εξωτερικό για κάτι το οποίο θεωρητικά θέλει προσοχή όταν το τρώμε ή οτιδήποτε, κυρίως σε τρόφιμα. Οπότε εδώ η εταιρεία έχει βγάλει ένα παιχνίδι το οποίο είναι η Breaking Games, η εταιρεία. Μας έχει φέρει το Rise of Tribes, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχει χρησιμοποιήσει λοιπόν τον τίτλο, έχει κάνει ένα λογοπαίχνιο και έχει βγάλει το Joking Hazard, το ότι κάνουμε πλάκα δηλαδή και κινδυνεύουμε να κάνουμε τόσο πολύ πλάκα που να έχουμε κίνδυνο τέλος πάντων στην υγεία μας, σε φάση χιουμοριστική πάντα, έτσι προφανώς ένα επιτραπέζιο παιχνίδι είναι. Ο τίτλος ήδη λέει An offensive card game from Cyanide and Happiness. Είναι ένα προσβλητικό παιχνίδι, party game η κατηγορία, οπότε πάμε να δούμε τι πραγματεύεται και ποιο είναι το θέμα του. Λοιπόν, από τους σχεδιαστές και τους δημιουργούς λοιπόν, του Cyanide and Happiness, ένα άλλο παιχνίδι που ήταν αρκετά δημοφιλές, όπως φαίνεται και στο κουτί, έρχεται αυτό το αστείο χιουμοριστικό με μαύρο χιούμορ παιχνίδι να συνδέσει και να συνεχίσει τη συλλογή. Είναι παιχνίδι το οποίο βασίζεται σε κόμικ, έχει δηλαδή καρτούν με κόμικ ουσιαστικά, strip humor ουσιαστικά η κατηγορία. Ανήκει λοιπόν σε κατηγορία παιχνιδιών με κάρτες. Πρόκειται προφανώς για ένα party game. Παίζει από 3 έως 10 παίχτες. Κρατάει 30 με 90 λεπτά. Και είναι ηλικίες 18 και πάνω. Η αυξημένη ηλικία είναι καθαρά να κάνει με το ότι είναι προσβλητικό, χρησιμοποιεί κάποιο mature content. Είναι λίγο πιο για ενήλικες το παιχνίδι, δεν είναι για μικρά παιδιά. Προφανώς, γι' αυτό και έχει αυτή τον περιορισμό. Οι μηχανισμοί του παιχνιδιού, είπαμε, οι κατηγορίες ποιες είναι χιουμοριστικό, card game, καθαρά fan παιχνίδι και party, και οι μηχανισμοί είναι διαχείριση καρτών χεριού και ταυτόχρονα επιλέγουμε και παίζουμε όλοι μαζί. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι υπάρχει μέσα. Λοιπόν, ήδη σε προδιαθέτει το εξώφυλλο ότι πρόκειται για χιουμοριστικό παιχνίδι, προφανώς παιχνίδι τύπου South Park, αντίστοιχο χιούμορ κτλ. Οι κανόνες είναι αυτοί. Έχει ένα ποστεράκι μικρό μέσα και όπως βλέπετε όλοι οι κανόνες του παιχνιδιού είναι μια σελίδα. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό που μπορούμε να το διαβάσουμε και επί τόπου. Ξεκινάμε και κάνουμε το setup. Συλλέγουμε τρεις ή περισσότερους κακούς ανθρώπους με τους οποίους θα παίξουμε το παιχνίδι. Και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι χρησιμοποιούμε τις κάρτες για να πάρουμε πόντους νίκης, να πάρουμε μπόνους και να προσπαθήσουμε να προσβάλλουμε ένας τον άλλον. Ουσιαστικά αυτοί είναι οι κανόνες και αν συμβεί αυτό έχουμε ένα νικητή. Είναι πάνω απλή. Οι κανόνες είναι πολύ απλό. Προφανώς είναι από τα παιχνίδια τα οποία δεν έχει νόημα να τα εξηγήσει κανείς. Απλά πρέπει να τα παίξετε και να καταλάβετε το πόσο διασκεδαστικό και χιουμοριστικό είναι. Απλά να πούμε εδώ ότι το παιχνίδι έρχεται με πάρα πολλές κάρτες. Υπάρχουν τα Add Your Own World Cards, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσεις δικές σου κάρτες για να βάλεις δικά σου επιπλέον στοιχεία. Αλλά μιλάμε ότι πρόκειται για τρία τεράστια deck. Είναι όλο αυτό εδώ το πλήθος των καρτών. Μιλάμε για πάρα πολύ υλικό. Το οποίο έχει, όπως βλέπουμε, χιουμοριστικές κάρτες. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε εδώ μια I Take Your Daughter's Hand in Marriage. Μπορώ να ζητήσω το χέρι της κόρης σου σε γάμο. Ή What do I get out of it? Τι θα κερδίσω εγώ? Και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι το οποίο είναι προσβλητικό με την έννοια ότι πρέπει να το παίξετε φίλοι. Μην τσακωθείτε. Και φίλοι μπορεί να τσακωθείτε, αλλά θέλω να πω ότι οι φίλοι δεν θα κολλήσουν εκεί. Μην το παίξετε με αγνώστους, γιατί ίσως και να το παίξετε. Είναι από αυτά τα παιχνίδια τα οποία δεν ξέρεις καμιά φορά πόσα θα εξελιχθούν. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα πρέπει να είσαι ζεστός να αστιευτείς, να κάνεις χιούμορ και να διασκεδάσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι. Λίγα λόγια απλά για το πώς παίζει. Για να δούμε λοιπόν εδώ στην πράξη. Και το πιστόφυλλο είναι εδώ. Να δούμε και το πιστόφυλλο. Your mom and I are getting a divorce. Well, that's a relief. Εγώ και η μαμά σου χωρίζουμε, οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο με ξεκουράζει. Λοιπόν, πάλι το ξαναλέγει το πίσω μέρος, παίζει με 3 έως 10 παίχτες, έχει mature content, έτσι. Warning, this game contains violence, bad words and sex stuff. Προφανώς δεν είναι για μικρούς. από τους σχεδιαστές του Cyanide and Happiness, προφανώς πετυχημένου παιχνιδιού, Joking, δεν το έχω παίξει, Joking Hazard, δηλαδή κίνδυνος από το πολύ αστειεύοντας, αστειευόμενοι μπορεί να κινδυνέψουμε λοιπόν, η ελεύθερη μετάφραση. Είναι ένα adult party game, ένα party game για ενήλικες, όπου ανταγωνίζεσαι με τους φίλους σου να κερδίσεις ένα awful, ένα απέσιο 3-panel comic με millions of possible combinations. Να φτιάξεις ένα panel από 3 step, 3 σειρές, σαν comic strip, με το πιο χειρότερο αποτέλεσμα μπορείς να κάνεις. Για να δούμε λίγο οι κανόνες, γιατί έχω περιέργεια. Λοιπόν, πώς κάνουμε το setup. Είναι όλα σεταρισμένα με πολύ απλή δομή, οπότε δεν μπορεί να δυσκολευτεί κάποιος. Μπορώ λίγο να κοιτάξω τους κανόνες και να σας λέω τι κάνουμε, γιατί και εγώ τώρα το βλέπω. Μαζεύουμε λοιπόν τους παίκτες με τους οποίους θα παίξουμε το παιχνίδι, ανακατεύουμε την τράπουλα και τραβάμε 7 κάρτες ο καθένας. Αφήνουμε τις υπόλοιπες σε ένα pile στο κέντρο. Διαλέγουμε έναν δικαστή, έναν κριτή. Ο κριτής γυρίζει την κάρτα που ξεκινάμε και έχουμε δύο επιλογές κατευθείαν. Αν το περίγραμμα είναι κόκκινο, που είναι εδώ, ή αν το περίγραμμα είναι μαύρο. Το περίγραμμα της κάρτας εννοούμε, έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Ακολουθάει ένα διαφορετικό φλόο κάθε φορά. Αν είναι κόκκινο, αυτό που σημαίνει ότι είναι ένας γύρος bonus. Ωραία, οπότε πάμε να δούμε πρώτα το μαύρο που είναι το κανονικό. Αν είναι μαύρο λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι είναι ένας κανονικός γύρος. Ο κριτής προσθέτει άλλη μία μαύρη κάρτα από το χέρι του, είτε σε οποιαδήποτε από τις πλευρές της αρχικής κάρτας, είτε αριστερά είτε δεξιά. Εντάξει. Οπότε υπάρχει μια κάρτα και ο κριτής μπορεί να βάλει μια κάρτα είτε από εδώ είτε από εδώ. Αυτός είναι ο κριτής που έχουμε κρίνει για το γύρο. Κάθε παίκτης που δεν είναι κριτής διαλέγει μια κάρτα που μπορεί καλύτερα να τελειώσει το strip. Δηλαδή είναι η αρχική μας κάρτα, ο κριτής θα βάλει μια κάρτα από εδώ ή από εκεί και μετά ο κάθε παίκτης μπορεί να διαλέξει μια κάρτα η οποία πρέπει να είναι τρίτη και να τελειώνει αυτό που πάει να κάνει η ιστορία, να το τελειώνει όσο δυνατόν καλύτερα, έτσι. Ανάλογα με τις κάρτες που έχει στο χέρι του. Και την τοποθετεί, την παίζει κλειστή κάτω, χωρίς να βλέπουν. Face down είναι η τελευταία κάρτα, δηλαδή παίζεται έτσι. Ωραία. Όλοι οι παίχτες παίζουν μια τέτοια κάρτα ανάποδα. Ο κριτής γυρίζει λοιπόν κάθε κάρτα, τη διαβάζει ολόκληρο κάθε φορά για να βγαίνει σαν ένα χιουμοριστικό comic strip, ένα comic cartoon που θα μπορούσε να είναι σε μια εφημερίδα ή σε ένα περιοδικό αντίστοιχα. Διαβάζει λοιπόν κάθε μια ξεχωριστά για να δούμε ότι βγάζει νόημα. Εντάξει. Και στη συνέχεια, αν τις διαβάσει όλες, από όσους παίχτες παίζουν και έχουν προσθέσει την κάρτα τους, επιλέγει ποια είναι η καλύτερη. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι, εδώ. Στη συνέχεια, οι κάρτες που κερδίζουν πάνε πίσω στους ιδιοκτήτες, face up, δηλαδή αν την επέλεξε κάποιος και κέρδισε, σας τη δίνει πίσω, την παίρνετε και την έχετε ανοιχτή μπροστά σας, όχι κλειστή στο χέρι σας σαν κάρτες που έχετε να παίξετε, και υποδεικνύει ότι είναι πόντος νίκης. Όταν κάποιος κερδίσει 3 κάρτες, αν κάποιος δεν έχει κερδίσει 3 κάρτες, συνεχίζουμε. Όλοι τραβάνε πάλι μέχρι 7 κάρτες και ο παίχτης που ήταν νικητής γίνεται συνέχεια δεξιόστροφα. Ο επόμενος παίχτης, η μισή των δικτών του ρολογιού, γίνεται ο επόμενος παίχτης κριτής και ούτω καθεξής. Και πάμε σε ένα καινούριο γύρο. Αν κάποιος έχει και τις 3 κάρτες, προφανώς έχει πάρει 3 κάρτες face up, δηλαδή ανοιχτές, έχει 3 πόντους, έχει κερδίσει το παιχνίδι. Αυτά άμα έχουμε μαύρες κάρτες. Αν έχουμε κάρτες με κόκκινο περίγραμμα, τότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα bonus γύρο, ο κριτής δεν κάνει κάτι. Σε αυτό το σημείο όλοι μπορούν να ανταλλάξουν οποιοδήποτε αριθμό παλιών καρτών με καινούριες, οπότε αλλάζει το χέρι σου για κάτι καλύτερο. Και κάθε παίκτης που δεν είναι κριτής διαλέγει 2 κάρτες για να σχηματίσει ένα panel comic με 2 κάρτες. Και τις παίζει κλειστές στο τέλος. Ο κριτής τότε γυρίζει κάθε set, διαβάζει ολόκληρο το comic, δηλαδή εδώ δεν παίζει μία κάρτα. Ο κάθε παίχτης παίζει, αφού είναι bonus γύρος και αυτή θα είναι κόκκινη, κάθε παίχτης παίζει 2 κάρτες, τη δεύτερη και την τρίτη. Και όλοι κάνουν το ίδιο πάνω από τις υπόλοιπες. Όταν λοιπόν τελειώσει σε αυτό, στον bonus γύρο, θυμίζω ότι εδώ θα είναι η πρώτη κάρτα, θα είναι κόκκινη, γιατί θα είναι bonus γύρος, αυτό σημαίνει ότι είναι bonus γύρος. Τότε ο κριτής, αφού τα γυρίσει όλα, διαβάζει κάθε κόμικ ξεχωριστά πάλι για να δει τι νόημα βγάζει, επιλέγει το καλύτερο και πάλι αντίστοιχα. Αφού επιλέξει το καλύτερο, οι κερδισμένες κάρτες πηγαίνουν στον ιδιοκτήτη τους, πάλι face-up για scoring. Οπότε στον bonus γύρο παίρνουμε 2 κάρτες πόντους. Μπορεί να πάρουμε 2 κατευθείαν. Αυτή είναι η λογική. Είναι τόσο απλό το παιχνίδι. Είναι ακριβώς αυτό το flow που δείχνει εδώ. Σίγουρα χρειάζεται να ξέρει κάποιος αγγλικά. Έτσι, αν δεν ξέρει αγγλικά, γιατί τα καρτούν είναι στα αγγλικά. Χρησιμοποιούν πολύ απλά ανθρωπάκια, αλλά ο συνδυασμός στο τι βάζεις τι μπορεί να κάνει ένα πολύ έξυπνο, μια πολύ έξυπνη ατάκα, ένα πολύ έξυπνο χιουμοριστικό κομμάτι. Οι κάρτες φαίνεται ότι είναι ελληνοφρένες, οπότε είναι μια χαρά για πάρτι ό,τι πρέπει. Αν ξέρετε απλά αγγλικά, δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει φοβερό επίπεδο αγγλικών, γιατί τα αγγλικά που χρησιμοποιούν δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και είστε φαν αυτής της κατηγορίας comic strip, cartoon, σκίτσων τέλος πάντων, που βρίσκουμε συχνά σε περιοδικά, σε εφημερίδες και ούτω καθεξής ή και στο διαδίκτυο, τότε αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο αξίζει κάποιος να το τσεκάρει. Είναι το Joking Hazard από την Breaking Games. Ένα παιχνίδι που έχει πολύ, φαίνεται να έχει πολύ πλάκα και είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζει τελείως χαλαρά. Κάθεσαι στον καναπέ με τους φίλους σου και απλά κάποιος παίζει μια κάρτα και προσπαθεί να κάνεις μια ιστορία. Όλοι τη διαβάζουν, είναι σαν να λες ανέκδοτο ουσιαστικά. Αυτό λοιπόν είναι το Joking Hazard από ένα offensive παιχνίδι, όπως λέει και ο τίτλος, Party Game για 3-10 παίχτες. Το οποίο έχει κυκλοφορήσει σχετικά πρόσφατα το 2016, φαν διασκεδαστικό και διαφορετικό. Αξίζει να το τσεκάρετε.